ΠΑΟΚ 24, το επόμενο βήμα. Το ΠΑΟΚ 24 εξυγχρονίζεται και κοιτάει μπροστά. Η εικόνα στην υπηρεσία της καθημερινής ενημέρωσης. Κάθε βράδυ, όλο το team του ΠΑΟΚ 24 μαζί σας μέσα από ένα ξεχωριστό διαδικτυακό πρόγραμμα. Το ζητήσατε και γίνεται πράξη. Web TV καθημερινά μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Σχόλια, αναλύσεις, απόψεις, όλες οι ειδήσεις με τους συντελεστές του ΠΑΟΚ 24 στις οθόνες σας. Η ενημέρωση και η επικοινωνία στο διαδίκτυο αποκτά άλλη διάσταση. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουνίου, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, οριστικό και αμετάκλητο. Είναι το ΠΑΟΚ 24 News από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή στις 9.30 συνήθως ζωντανά μέσα από το λογαριασμό του ΠΑΟΚ 24 στο YouTube, κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, τηλεοράσεις, όπως βολεύει το καθένας. Και φυσικά υπάρχουν όλες οι εκπομπές αργιοθετημένες από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στο λογαριασμό του ΠΑΟΚ 24 στο YouTube, τον οποίο οφείλετε να ακολουθήσετε, να πατήσετε και ένα like και ένα καμπανάκι, να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ξεκινάει live η εκπομπή ή ανεβαίνουν βίντεο της επικαιρότητας. Αρκετά να πούμε και σήμερα και σε μεταγραφικούς ρυθμούς θα κινηθούμε και στο θέμα του γηπέδου οι όποιες εξελίξεις υπάρχουν. Γενικότερα θα σχολιάσουμε ό,τι υπάρχει σήμερα στο τέλος της εβδομάδας. Σταύρος Κόλκας, Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, οι εμπνευστές αυτού του πόρταλ εδώ και πόσα χρόνια, Σταύρο, 10 και πλέον. Και με πολλές ιδέες για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα στο άμεσο μέλλον. Καλησπέρα και στους δύο. Μέχρι και γήπεδο θα κάνουμε. Εύκολα. Στέργιο, σου βρήκα κάτι γραφειάδες, φίλε. Με θέα. Μια τούμπα. Μια τούμπα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι θέα έχεις. Δεν θα ξεκολλάει το μάτι σου από το παράθυρο. Αυτό δεν θα... μιλάμε και για πού. Για τη νέα τούμπα μιλάμε, ξαναλέω, ή όχι. Για το νέο ΠΑΟΚ 24. Ναι. Ναι. Μέσα στην τελικά δεν μπορείς να φανταστείς πού σε βόλεψα. Δεν περνάει από το μυαλό σου. Πραγματικά. Θα με αποθεώσεις. Ελπίζω να μπορώ να έρθουμε κιόλας. Αυτά είναι. Δεν νομίζω να έχεις και καμιά άλλη επιλογή. Δεν είναι θέμα να το κουβεντιάσουμε δημόσια, Σταύρο. Έχουμε κάνει μια προεργασία μας. Έχω παραθέσει. Όταν δουλεύει κάποιος, πάει τη δουλειά. Ναι, ξέρω ότι σας έχω λίγο χαλαρούς, είναι αλήθεια. Είμαι ένα αφεντικό. Ωραία, αλλά σιγά σιγά πρέπει να ξέρεις τι ώρα θα περνάμε, ρε. Πλάκα, καλά, σκέψου λίγο σκηνικό. Θα έχεις και δικαιολογία να φεύγεις από το σπίτι. Ξέρεις τι γέλιο θα βγάζουμε. Πλάκα κάνεις. Τέλος πάντων, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα αυτό. Διαφωνεί. Θα το σκεφτεί. Ας το πάρουμε λίγο χαβαλέ τώρα. Όχι λίγο ρεαλιστικά. Με ποιον προτιμάς να είσαι περισσότερες ώρες μαζί. Εκτός από βγάζουμε δούκισα νομικού και μοντέλα, εντάξει. Από τους γνωστούς σου. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη με σένα. Χωρίς περιστροφές και χωρίς διάθεση να αεροποιήσουμε και αχ, Σταύρο μου, μόνο με σένα. Όχι, είναι πραγματικότητα. Όμως. Σου δίνω αυτή την ευκαιρία. Άλλοι θα πληρώνουν γι' αυτό. Για να ενοχλούμε. Όχι, Δημήτρη, θα το λύσουμε. Θα το λύσουμε εκεί. Άλλοι θα πληρώνουν γι' αυτό. Η παρουσία μου στο γραφείο παρατείνει το χρόνο εργασίας μου γιατί πρέπει να σηκωθώ νωρίτερα, να οδηγήσω, να παρκάρω, να δουλέψω, να ξεπαρκάρω, να βρω πάρκινγκ στο σπίτι που μένω. Ο πρώτος καφές της ημέρας θα είναι μαζί μου. Ωραία. Αυτό δεν είναι κίνητρο. Και οι δύο έχουν ξυπνημένοι. Δεν το αντισταθμίζει το υπόλοιπο καφές μαζί σου που είναι πραγματικά πολύ σημαντικός. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα, ξαναλέω, γιατί κάνει κοιλιά και εκπομπή. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, θα πηγαίνω στο γραφείο ή όχι. Από χιλιές άλλο τίποτα. Έχει μια αγωνία ο κόσμος γι' αυτό, θα ξέρεις. Η δουλειά να γίνεται, Σταύρο. Η δουλειά να γίνεται. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Θα γράφω κι εγώ. Θα γράφω κι εγώ, σου υπόσχομαι. Αυτό είναι το ψέμα της ημέρας, θα το μεταξύ. Ο Δημήτρης έρχεται. Δεν θα έρχεται. Αμφιβάλλεις. Πώς δεν θα έρχεται. Πας καλά. Το αφεντικό δεν θα έρχεται. Έχεις αφεντικό να πηγαίνεις στη δουλειά. Πλην του... Θα βάλουμε και πινακίδα. Ε? Θα βάλουμε και πινακίδα απ' έξω να ξέρουν όλοι που είμαστε. Εννοείται. Πινακίδα με φωτεινή κιόλας. Με νέο, ναι. Αυτά είναι.
Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Μετά τα inside jokes, να τα πούμε έτσι, τα οποία έχουμε μεταξύ μας. Στέργιο, εσύ μπορείς μια και ας το συνεχίσουμε λίγο. Πού βασίζεται, πιστεύεις, η επιτυχία αυτής της εκπομπής? Γιατί κάθε μέρα τα μηνύματα που λαμβάνω είναι πάρα πολύ θετικά. Εσύ πρωταγωνιστής, βεβαίως. Ναι, αυτό το όχι. Μην ρίχνεις τον εαυτό σου, μην το ρίχνεις. Καταρχάς να πω ότι χθες έγινε ένα λάθος. Η εκπομπή δεν ανέβηκε, έπεσε και τα λοιπά, δικό μου λάθος. Και είχα τόσα μηνύματα να λένε όχι, μην το ξανακάνετε αυτό. Δηλαδή και μόνο αυτή η ανησυχία και μόνο αυτό το... η έλλειψη φανέρωσε το ενδιαφέρον. Πού οφείλεται, Στέργιο, αυτή η επιτυχία, πιστεύεις? Καταρχήν θεωρώ ότι η βάση αυτή της εκπομπής είναι ότι ο καθένας λέει αυτό που σκέφτεται χωρίς να το φιλτράρει. Τουλάχιστον εγώ, παιδιά. Δηλαδή, το λέω και δημόσια. Ανήκω στο πόρταλ Σταύρο 10 χρόνια, νομίζω. Το 12 ξεκίνησα. Να, 10 χρόνια. Με το Σαββίδι μαζί. Με το Σαββίδι μαζί. Σε αλήθεια. Χρόνια, φίλε, πώς μου φύγεις τα πρώτα 2 χρόνια, πώς μου ξέφυγες? Ναι. Ισονομούσες. Ναι. Λοιπόν, το ότι δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση στο έργο μου, στα αυτά που λέω, είναι βασικό. Και φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για εσάς. Εννοείται σαν αφεντικά. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από αυτό ότι δεν υπάρχει λογοκρισία, δεν υπάρχουν πλαίσια ότι θα πούμε αυτό και δεν σου κάος. Είπε ποτέ ο Κόλκας για τον Ελ Καντουρί κάτι? Πρόσεξε όχι. Αυτό. Όχι. Ποτέ. Όχι. Ναι. Okay. Ποτέ. Okay. Ούτε τι θα γράψω, ούτε τι θα πω, ποτέ. Okay. Έτσι είναι, Σταύρο. Λοιπόν, τι είμαι. Καθώς βάζει την υπογραφούλα του και αναλαμβάνει την ευθύνη του. Ξέχωρα για κάποιον να διευκρίνει το λόγο ότι κέλα γίνεται ο Κόλκας λέει, αλλά. Εντάξει, πρέπει να το συνηθίσει αυτό. Okay. Έχουμε κάνει κέλες. Έχουμε κάνει. Παιδιά, οι νεκροί δεν κάνουν. Τι κάνουμε, όλοι κάνουμε λάθη. Κακές εκτιμήσεις. Εντάξει, όλοι δεν γίνεται να μην κάνει. Και δεν μας τα συγχωρούν κιόλας. Μιλάμε για μια infotainment εκπομπή ξεκάθαρα. Όπως όλες τις εκπομπές μετέχει ο Σταύρος. Infotainment, έτσι μπράβο. Στον Πρίμο είναι πιο εκπαιδευτική. Σήμερα βγάλαμε τον Γιώργο τον Κακαβά, παιδιά, και μας εξηγούσε τα προγράμματα. Πώς δουλεύουν, πώς είναι η πρόληψη, πώς είναι το ένα, τι μηχανήματα έχουν βγει, τι προγράμματα έχουν βγει, τι έτσι. Πάει σε άλλο επίπεδο, δηλαδή πραγματικά. Αλλού για αλλού, κανονικά. Τέλος πάντων. Πάμε, τι γίνεται στην ομάδα μας, παιδιά. Να πω, έχω κάτι παρατήρηση σαν πρωί-πρωί. Ναι, ναι. Εγώ πάντα κάνω μια γύρα τέλος πάντων εκεί με τον καφέ να δω τι γράφουν τα site του Μαρινάκη, ο Κουρτάκης δηλαδή. Έτσι τραβάμε. Ναι. Για να πάρω κλίμα, ποια είναι η κεντρική γραμμή που θα ακολουθήσουν και εδώ πέρα τα φιντάνια, αυτοί που είναι τρυπημένοι. Διαβάζω λοιπόν στο Power Game του Κουρτάκη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ήταν πολύ γρήγορος και έκανε πολύ καλό πολύ άμεσα το προεδρικό διάταγμα για τον ΠΑΟΚ. Και τα έκανε όλα τέλεια. Τέλος πάντων, αυτοί μιλάνε μεταξύ τους καμιά 12 φορές τη μέρα, αν το έχω απολογίσει καλά. Στο Μαξίμου. Και τι ωραία τα έκανε και έτσι τα έκανε. Και να δούμε τώρα τον Ιβάν τι θα κάνει και πώς έτσι και πώς γιουβέτσι. Μάθαινε μετά σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε το ίδιο ακριβώς. Μπλα μπλα. Τι θα κάνει ο Ιβάν τώρα, τι θα γίνει έτσι, τι θα κάνει αλλιώς. Το δέσαμε το πρώτο τρίπιο της ημέρας. Ο οποίος έμπλεξε και την. Πώς το λένε. Και το λιμάνι, ότι πιάνουν λέει πολλά ναρκωτικά, λέει, έχει γίνει πάτε σκύλια λέστε. Να ενημερώσουμε τους κυρίους ότι όταν πιάνεις κάποιον, σημαίνει ότι κάτι δουλεύει. Από πότε έχετε να ακούσετε ότι πιάσανε μισό τόνο ναρκωτικά στον Πειραιά, π.χ. Ένα παράδειγμα, λιμάνι τυχαίο. Από τον από τότε. Έχουν υπάρξει και άλλες κατασχέσεις, εντάξει. Πώς, τώρα δεν έχω αρχείο. Αλλά εντάξει, κατά καιρούς ακούμε, οκ. Okay. Ναι, τέλος πάντων. Να είμαστε δίκαιοι. Ναι, καταλαβαίνει το. Αυτό. Σε αυτό να πούνε κάτι. Και αυτοί να είναι μες στην πόλη τώρα. Εντάξει, άλλο Κουρτάκη τώρα. Εντάξει, ξέρουμε τα συμφέροντά του, ξέρουμε τι κάνει, ξέρουμε τι ταρκά βγάζει, ξέρουμε ποιους κάνει δουλειές εδώ. Ωραία, τα ξέρουμε όλα. Χαζί δεν είμαστε. Και εξυπηρετήκαμε συγκεκριμένα συμφέροντα. Ή εδώ. Δεν μου λες αυτό για το Σαββίδι, πώς το είπανε, να τον δούμε τώρα πόσο γρήγορα τι θα κάνει κτλ. Τι θα κάνει και τέτοια, ναι. Κάποιος άλλος το είπε αυτό σήμερα, ρε εσύ. Ποιος άλλος. Κάποιος άλλος το είπε αυτό σήμερα, να δεις εδώ πέρα, κάπου το άκουσα αλλού αυτό. Όχι, και εγώ το άκουσα, σου λέω, σε ραδιόφωνο, σε Θεσσαλονίκη.
Κι άλλο πρέπει να το πει. Κι άλλο πιο. Δεν θυμάμαι ποιο το πει. Να δούμε τώρα τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Τι βουλευτή. Δεν θυμάμαι. Κανένα δήμαρχο. Θα μα θυμίσει ο κόσμο τώρα. Δεν το έχω. Ναι. Δηλαδή αυτή την πρόκληση δηλαδή. Τώρα να το δούμε τι θα κάνει εκείνο. Δηλαδή να δώσουμε την πάσα εκεί να δούμε. Μπορεί να κάνει κάτι γρήγορα. Μπορεί να κάνει κάτι άμεσα ωραία. Και... ή μήπως δηλαδή, δεν μπορεί. Θα το πιέσουμε, δεν το καθυστερήσαμε ένα χρόνο, ξέρω εγώ. Ναι. Να πάει, σήμερα μιλούσα με έναν άνθρωπο αυτή τη μέρα που ξέρει τα κοστολόγια και τα λοιπά και μου έλεγε ότι οι τιμές έχουν ανέβει 45% minimum. Δεν υπάρχει πουθενά κάποια, πώς το λένε, κάποια θέση του Ιβάν ότι δεν προχωράμε, περιμένουμε τις τιμές. Το έργο προχωρά κανονικά, οι μελέτες προχωρά κανονικά, τα πάντα προχωρά κανονικά. Αλλά και να μην προχωρούσαν γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Γιατί άλλο είναι να πάω να πάρω ένα δωμάτιο τώρα, θα πάμε στην Ολλανδία καλή ώρα 100 ευρώ τη μέρα και άλλο 145. Έτσι δεν είναι, Στέργιο? Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, αυτή η πίεση που... η πίεση, αυτή η γραμμή, γιατί η γραμμή είναι, που βγαίνει, ωραία, δεν απευθύνεται, δηλαδή, καλμάρετε λίγο, ρε, εμείς δεν μας πάτε τα νεύρα, ρε, μην ασχολείστε με εμάς. Και βέβαια όλα ξεκινάνε από το γεγονός ότι πλησιάζουν οι εκλογές, είτε Οκτώβριο είτε Άνοιξη. Ωραία, ψάχνουν ένα αφήγημα. Άνοιξη μας έλεγες. Μας έλεγες Άνοιξη, μετά αλλάζεις τώρα. Εσύ, δεν είχα αφήσει το ενδεχόμενο του Οκτωβρίου. Όχι, μας έλεγες Άνοιξη. Ναι, εγώ πιστεύω και ακόμα και τώρα Άνοιξη. Μας έκανες και επίθεση που λέγαμε σε φθινόπωρο. Εγώ ακόμα και τώρα Άνοιξη πιστεύω, αλλά δεν αποκλείω το ενδεχόμενο Οκτωβρίου. Άμα γίνουν εκλογές μετά τον βαρύ χειμώνα που έρχεται, θα πάρουν όλοι από 12%. Όλοι. Σπάνω, αυτό θέλουμε. Ωραία. Αλλά ψάχνουν τώρα ένα αφήγημα για να πατήσουν στη Θεσσαλονίκη ότι να δεν είναι όπως τα λέγαμε. Παιδιά, το πρόβλημα με τη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο με το πολιτικό διάταγμα και με τον ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα με τη Θεσσαλονίκη στο θέμα του ΠΑΟΚ είναι ο Βιεννάκης και όλα όσα έχει κάνει που τον αφήσανε. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει μία σοβαρή προσέγγιση στην ανάπτυξη της πόλης. Δεν έχει κάνει με τον ΠΑΟΚ αυτό. Το ότι κάθε χρόνο ξέρω εγώ παραδίδεις 6 χιλιόμετρα μετρό στην Αθήνα και εδώ 35 χρόνια με κοροϊδεύεις. Όχι εσύ ο ίδιος, αλλά από τα 35 χρόνια ο τωρινός είναι ξέρω εγώ τα 20. Άρα συμμετείχε και αυτό στην κοροϊδεία. Δηλαδή για να είμαστε και δίκοι. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με τον πάγο αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα θα πατήσουν ξέρω εγώ σε αυτό και ότι όποιος φελός το καταπιεί, το καταπιεί. Οκ, κανένα πρόβλημα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο φθοράς του Ιβάν σε όλα τα επίπεδα. Και των ανθρώπων γύρω του. Όργια διαβάζω κάθε μέρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έφυγε τελικά, τι κάνει. Δεν έφυγε ακόμα. Δεν έφυγε, όχι, μόνο θα δει πάνω στη Γαλήνη. Θα πάει πολύ το καράς. Μάλιστα. Δεν έφυγε. Γενικά λοιπόν, να έχετε το νου σας, όταν βλέπετε κάποιον να λέει ότι να η κυβέρνηση τα έκανε όλα ωραία και να δούμε τώρα τον Ιβάν, είναι γραμμή. Είναι γραμμή, έχει περάσει γραμμή. Αυτό λένε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στην πόλη μας εδώ που έχουμε και πολλούς επισήμους, ηγέτες, έχουμε πάρα πολλή αστυνομία, έχουμε προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επόμενες ώρες. Πάμε στα του ΠΑΟΚ. Γενικώς, εντάξει, καλό κλίμα και ο Σαββίδης αποφασιστικός και εντός ΠΑΕ πολύ χαρούμενοι για το πώς έγιναν αποδεκτές όλες οι προτάσεις για το νέο γήπεδο και για το γήπεδο και για την ανάπλαση, για όλα μαζί που ασχολήθηκε ο ΠΑΟΚ, γιατί όλα μαζί μετράνε. Ή επιβεβαιώσει ότι πράγματι περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το σχήμα εταιρεών που θα αναλάβει όλες τις μελέτες, με την Populous να είναι στο επίκεντρο, να είναι επικεφαλής, ας το πούμε έτσι. Και... Αμερικάνικη δεν είναι αυτή. Ναι. Πουτινάκη, Αμερικάνος, τι έγινε, παιδιά. Πουτινάκη. Ναι, ναι. Να έχουμε λοιπόν την παρουσίαση, να έχουμε τα σχέδια μέσα τα οποία και ο κόσμος θα πάρει θέση μέσα στο καλοκαίρι, να έχουμε άδειες μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι το τέλος του 2022
και να έχουμε έναρξη εργασιών όπως επιβεβαιώνουν όλοι, αυτός είναι ο στόχος, μέχρι την άνοιξη του 2023. Αυτά είναι τα πρώτα, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Υπάρχει αισιοδοξία, παρότι η καιρή είναι δύσκολη, παρά το ότι έχουμε αρκετές δυσκολίες. Έχεις το ρεύμα, Δημήτρη. Σκοτίνιασαι. Μάνα ρεύμα. Δεν το πληρώσαμε. Τα λέει όλα, φίλε. Μάνα ρεύμα. Βάλε πρότιτζι, βάλε πρότιτζι. Δεν το πληρώσαμε, ρε φίλε. Πάντως... Έκλεισε το ρεύμα όντως τώρα. Όχι, αφού δεν θα έχεις τελείο. Το διακόπτη! Το διακόπτη! Το τσομπατζόπουλο. Τέλος πάντων. Όσο ψάχνει κανείς την ποπιολού στην Αμερικάνικη, τόσο πραγματικά εντυπωσιάζεται, γιατί okay, η παρακαταθήκη της και η συμμετοχή της σε event, σε γήπεδα, είτε σαν πρώτο βιολί, είτε σαν συνέτερος, είναι απίστευτη η ατζέντα της, απίστευτη. Δηλαδή, συμμετοχή σε πάνω από 1.300 έργα, μιλάμε, ήταν ο κύριος κατασκευαστής και designer του γήπεδου της Tottenham, το κατά τεκμήριο υπερσύγχρονο γήπεδο του κόσμου και το πιο όμορφο μέσα και έξω. Στο Κατάρ έχουν γίνει τα οργία. Δεν τα έχω δει αυτά ακόμα. Okay, θα τα δούμε βέβαια. Έχεις δίκιο. Ερκοντήσεων στις θέσεις, χρυσές τουαλέτες, κάμια 50.000 νεκροί. Εντάξει, δεν υπάρχει. Αυτό που έχει γίνει εκεί δεν συζητήθηκε. Και στο Emirates και στο Allianz Arena και στο γήπεδο της Λιόν και παντού. Τεράστια εταιρεία. Νομίζω προειδεάζει τον κόσμο θετικά. Δηλαδή... Εντάξει, τώρα επειδή βλέπουμε και ένα καινούργιο γήπεδο όπως αυτό της ΑΕΚ, τέλος πάντων, το οποίο δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό τώρα σαν κτίσμα, είναι απλά ένα καινούργιο γήπεδο χωρίς καμιά ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ή με μια παλαιολιθική κάπως προσέγγιση αρχιτεκτονικά. Αλλά δεν πάμε να είναι ένα καινούργιο γήπεδο και μπράβο στην ΑΕΚ που το έκανε. Απλά το γήπεδο του ΠΑΟΚ αναμένεται να είναι άλλο επίπεδο από αυτό που θα παρουσιάσει η ΑΕΚ σε λίγο, σε μικροχρονικό διάστημα από τώρα. Λύνονται τα προβλήματα πολύ γρήγορα. Μην τα αγωγήσετε. Διακόπτη πάθεις εσύ. Έπεσε μια ασφάλεια. Εντάξει, συμβαίνω. Αφού δεν έπεσε ασφάλεια του τέτοιου, του ίντερνετ, καλά είμαστε. Θα μπορούσε να βγεις και έτσι. Τέλος πάντων, έλεγα για το επίπεδο του γηπέδου που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Θα είναι υψηλότερο από τη ΣΑΕΚ, δηλαδή κακά το ψέματα τώρα. Και είναι νομίζω και οι συντελεστές δόμησης καλύτεροι, είναι ο περιβάλλοντος χώρος καλύτερος, δηλαδή θα είναι ένα top έργο εφόσον ολοκληρωθεί άμεσα. Άμεσα. Πώς ορίζεται το καλύτερο? Υποκειμενικό έτσι. Το σχέδιο, πιο σύγχρονα υλικά, πιο πρακτική κατασκευή, πιο... τέλος πάντων και ο περιβάλλοντας χώρος σίγουρα πολύ ανώτερος. Γιατί και αυτό μετράει, ό,τι και να λέμε. Αυτό μετράει όντως. Υπάρχει ο χώρος στο ΠΑΟΚ πράγματι, στο γήπεδο, γύρω. Τι ομάδα θα εμφανίσει ο ΠΑΟΚ στην τελευταία χρονιά της Τούμπας όμως? Η καλύτερη. Θα είναι 11 μερικέ φανέλες, καμιά φορά θα φάνε και μαύρες. Εμείς δεν είμαστε με τα πρόσωπα, φίλε. Αρκετοί βρίσκονται. Υπάρχει ένα μεταγραφικό σενάριο σήμερα, αν θες να πάμε εκεί δηλαδή. Όχι, πριν πάμε στα ονόματα και στις περιπτώσεις και στο Γκουαλιέτα και στους άλλους, και επειδή έχουν βγει και οι έρευνες από τη Λίγκα και η προσέλευση και η πληρότητα, και ο ΠΑΟΚ ήταν αρκετά χαμηλά φέτος. Στην τελευταία χρονιά της παλιάς Τούμπας, θα αλλάξουν αυτά? Πρώτα απ' όλα θέλω να δω πώς μετριέται αυτό. Μετά διαρκείς είναι μέσα π.χ. Όσα κόβονται στο τουρνικέ κάθε φορά. Η μέθοδος του Σιαμέων μετράει? Τι να δεν μετράει, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Αυτή η δικαιολογία είναι. 8 είμαστε, παιδιά. Ντροπή. 5 στο μέσο όρο εισιτηρίων και 8 σε πληρότητα. Ναι, μάλλον καλά. Το διαρκείας, Δημήτρη. Μάλλον έχει γίνει κάτι τέτοιο. Βρε, όσα κόβονται κάθε φορά. Όλα τα τουρνικά. Πάνε σπαρισμένα. Πώς δεν περνάνε? Δεν ξέρω. Τουρνικέ έχεις.
Ποιος ενδηλώνονται στη Λίγκα κάθε φορά επισήμως. Δεν είχε πολύ κόσμο φέτος. Τι να κάνουμε. Δηλαδή αλήθεια. Κάτσε λίγο. Τα ευρωπαϊκά δεν μετράνε. Άρα τα ευρωπαϊκά. Ρε, τη Λίγκα λέμε. Εντάξει. Ευρωπαϊκά. Ποια Λίγκα. Ήταν κλειστή 4 σε κάποια στο ξεκίνημα. Τα τελευταία δεν πήγαν καλά. Τα ελληνικά. Έγιναν αρνητικά ρεκόρ σε ντέρμπι. Δεν πήγε. Δεν πήγε τόσο. Τα κεκλεισμένα πώς τα υπολογίζουν. Τα βγάζουν εντελώς την εξίσωση. Προφανώς στο μέσο όρο των εισιτηρίων προφανώς δεν μετράνε και στην πληρότητα μετράνε εκεί που είχε κόσμο. Τους έχω κάνει, θα έχουν κάνει καμιά κέρα και στη Λίγκα, θα μάθω τώρα, θα πάρουμε αύριο κάτι τηλέφωνο να δούμε τι έχουν κάνει. Ναι. Κάπου έχει γίνει το στατιστικό λάθος, κάπου έχει γίνει σίγουρα. Αλλά τέλος πάντων δεν ήταν καλή προσέγγιση και με το μάτι το ξέρουμε. Τώρα 5η, 8η κτλ. Δεν ξέρω. Θα βελτιωθεί αυτό στην τελευταία χρονιά της Τούμπας. Λόγω του συναισθηματικού π.χ. Θα βελτιωθεί καταρχήν αν δεν υπάρχουν εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Αυτό ισχύει για βασικό όλους. Πολύ. Εντάξει, ναι. Εντάξει, ισχύει για όλους. Αναλογικά, ρε φίλε, ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ υπέστησαν μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι υπέστη ο Ατρόμητος. Δηλαδή, μπορεί στον ΠΑΟΚ να μην πήραν εισιτήριο, να μην μπήκαν στο γήπεδο 5.000 άτομα ανά αγώνα ή 3.000 και στον Ατρόμητο 50. Δεν ισχύει για όλους το ίδιο, με την ίδια βαρύτητα. Ήταν ένα σημαντικό θέμα. Με τον Ατρόμητο. Το ΠΑΟΚ συγκρίνεται με τους άλλους μεγάλους. Μπορεί η άλλη να πιο εναστική στην έκδοση εισιτηρίων και ΠΑΟΚ να μην ήταν. Ναι. Δεν λέω ότι αυτό είναι ο βασικός λόγος, αλλά είναι από τους βασικούς λόγους. Οι μη εμβολιασμένοι μπαίνουν από εδώ και πέρα. Προς το παρόν, ναι. Τώρα τι θα γίνει από Σεπτέμβριο. Ναι, ας δούμε του χρόνου τι θα γίνει. Ναι, θα είναι καλύτερη προσέγγιση γιατί υπήρχε και μια έλλειψη συνήθειας πέρσι. Δηλαδή, ο κόσμος ήταν καιρό εκτός γηπέδου, το είχε βγάλει από τη συνήθειά του. Η προσέγγιση θα είναι βελτιωμένη, εκτιμώ. Εκτιμώ. Υπάρχει και το όραμα μπροστά, υπάρχει και το θέμα του γηπέδου. Υπάρχει και μια κινητικότητα με πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα που θα κινήσει μια περιέργεια παραδοσιακά. Αρχικά. Ναι, αρχικά. Εντάξει. Πιστεύω ότι ναι, θα ανανεωθεί το ενδιαφέρον. Μάλιστα. Με ποια ομάδα, με ποιους ποδοσφαιριστές, όπως διαμορφώνεται το ρόστερ. Να ξεκινήσουμε με τον Κουαλιάτα και το αφιέρωμα ή με τον Γερμανό ποδοσφαιριστή που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Κουαλιάτα και να κρατήσουμε σε ενδιαφέρον το κοινό πρώτα. Έγινε αυτή η παραδοσιακή ανάλυση από το Repress. Repress, μπορείτε να πείτε. Την κορυφαία ομάδα αναλυτών που πραγματικά περιμένουμε όλοι τα... μπορούμε να έχουμε και τα για τα στιγμιότυπα από τον Κουαλιάτα μέσα από αυτή την ανάλυση του Repress. Ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος πρώτα απ' όλα έχει 3-4 χρόνια έτσι ψιλογεμάτα στην ομάδα του στο αντρικό επίπεδο, ενός ποδοσφαιριστή που φαίνεται ότι ξεχώριζε σε αυτή την ομάδα, στους Wanderers στο Μοντεβιδέο, αν έχουμε και τις ατάκες και τις κινήσεις του ποδοσφαιριστή, ο οποίος πραγματικά και σε κλειστούς χώρους και σε ανοιχτό γήπεδο κινείται αρκετά γρήγορα και με τα πόδια αλλά και με το μυαλό. Έτσι, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Φαίνεται να έχει γρήγορη σκέψη. Έχει ωραίες πλαστικές κινήσεις, ωραίο στυλ, χαμηλό κέντρο βάρους, ωραίες περιστροφές, καλές επαφές με την μπάλα. Όλα αυτά τα βασικά στοιχεία που φανερώνουν και την ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή και τα κοντρόλ του και οι πάσες του είναι πολύ ενδιαφέροντα. Είτε παίζει στον άξονα ως 10, είτε μερικές φορές έπαιξε και πιο αριστερά. 10 είναι. 10 είναι. Το πιο αριστερά μόνο από ανάγκη. Και περισσότερο θα βγει αριστερά άμα χρειαστεί να δημιουργήσει χώρο. Να βρει εκεί χώρο τέλος πάντων. Μόνο έτσι θα βγει στα αριστερά. Είναι δεκάρι καθαρό, δεν είναι. Δεν νομίζω. Δηλαδή, λόγω συνθηκών μπορεί να βρεθεί στις πλευρές. Δεν τον υπολογίζω εγώ για εξτρέμ, το συγκεκριμένο παίχτη.
στο μυαλό μου. Εντάξει, μπορεί να παίξει, αλλά οκ. Okay, πιο πολύ για δεκάρι, μου φαίνεται. Καλή αυτή ταχύτητα και με την μπάλα στα πόδια. Είναι παίκτης ομάδας, δεν έχει τόσες ατομικές ενέργειες. Σαφώς, προφανώς, και από τα νούμερα αποδεικνύει ότι δεν είναι τόσο εύκολος στο γκολ τώρα. Και η ομάδα του δεν είναι πρωταγωνίστρια, αλλά ενώ σουτάρει, το επιδιώκει, το ψάχνει το σουτ, δεν είναι τόσο εντυπωσιακά τα νούμερα του. Βγαίνει στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο αρκετά. Ψάχνει δηλαδή την πάσα και την κίνηση. Ψάχνει τις συνεργασίες. Δεν φοβάται την επαφή παρότι σαν μια μύδη. Πάει στην επαφή, δεν έχει πρόβλημα. Και έχει διάθεση να πιέσει. Δεν είναι δηλαδή αδιάφορος αμυντικά. Αυτό. Βλέπουμε και τα σχόλια πάνω στην ανάλυση και το στυλ οδηγήματος της μπάλας που είναι μερικές φορές εντυπωσιακό. Είπαμε καλές επαφές με την μπάλα. Βλέπει τους συμπαίχτες. Δεν είχε τόσο ποιότητα στους συμπαίχτες του για να τους αξιοποιήσει καλύτερα. Σε γενικές γραμμές όλες αυτές οι κινήσεις του πίσω από τον φορ είναι ωραίες. Τώρα πώς θα έρθει εδώ, πώς θα προσαρμοστεί, τι θα πετύσει ο προπονητής, τι θα καταλάβει, τι θα αντιληφθεί, πόσο χρόνο χρειάζεται να τα βγάλει αυτά στο γήπεδο. Ό,τι έχει ποιότητα, την έχει. Την έχει την ποιότητα, όπως κάποτε την όρισε ο μεγάλος Κρόιφ την ποιότητα. Ότι η ποιότητα κυρίως φανερώνεται από το κοντρόλ και την πάσα. Κυρίως. Προφανώς. Η επαφή με την μπάλα. Πώς κολλάς την μπάλα στο πόδι σου και πού τη στέλνεις στον συμπαίκτη σου. Όταν πάρα από το κοντρόλ φαίνεται, φίλε, τι αίσθηση του χώρου έχεις, τι πλεονέκτημα κερδίζεις, τι σκέψη έχεις πριν πάρεις την μπάλα, αν είναι σωστή, όχι πόσο την ανοίγεις, γιατί την ανοίγεις. Από την πάσα φαίνεται πότε, αν ξέρεις ότι πρέπει να ανοίξεις το ρυθμό ή αν πρέπει να παγώσεις το ρυθμό, πότε πρέπει να δώσεις, πού πρέπει να δώσεις την μπάλα στο καλό πόδι του συμπαίκτη στο άλλο, ανάλογα με τη θέση του σώματος. Δηλαδή 5.000 πράγματα φαίνονται με τις επαφές και την μπάλα και τις πάσες. Καταλαβαίνουμε και από αυτή την ανάλυση γιατί ο Μπότο τον πιστεύει τόσο πολύ, δηλαδή το ότι ναι μεν δεν πρωταγωνίσει σε ψηλό επίπεδο, αλλά μάλλον γι' αυτό έφταιγε η ομάδα του και η χαμηλή δική της ποιότητα, γιατί αυτός κάποια ωραία βασικά στοιχεία τα έχει, τα οποία φυσικά εδώ μπορεί να αναπτύξει, να τα εξελίξει και να βγάλει πολλά παραπάνω σε μια καλύτερη ομάδα, έστω βέβαια και σε ένα πολύ πολύ διαφορετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα είναι σίγουρα τα κεντρικά πρόσωπα και στο ξεκίνημα, αφού από το ξεκίνημα θα δώσει το παρόν. Τον περιμένουμε νομίζω πώς και πώς να δούμε, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα αν μπορεί να πάρει γρήγορα θέση στο βασικό κορμό. Αυτό είναι το πρώτο, ας πούμε, ένα πρώτο στοίχημα. Απέναντι σε ένα απαιτητικό προπονητή, δύσκολο προπονητή με τους νέους, ένα προπονητή που με νέα πρόσωπα αργεί να τα εμπιστευτεί. Τώρα βέβαια θα έχει αρκετά νέα πρόσωπα και θα δούμε πώς θα τους διαχειριστεί. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και για τον χορηγό μας, να δούμε μηνύματα και να μιλήσουμε και για τον Γερμανό ποδοσφαιριστή, το οποίος απασχολεί τον ΠΑΟΚ και έχει τα στοιχεία των μεσοεπτικών που ψάχνει η ομάδα. Ή έχει πέσει χιλόμετρο χωνή στην Τουρκία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Είμαστε. Μπορούμε να πάμε τώρα. Μην πιέσει κανεί το κουτί. Εντάξει. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, το κατοπιστικό βίντεο του Κουαλιάτα και στο ΠΑΟΚ 24 και φυσικά στο Repressor, γιατί το βίντεο είναι πολύ πιο διαφορετικό και νομίζω θα σας αρέσει. Για δίνετε κλικ στο ΠΑΟΚ 24 και στο Repress. Δίνετε κλικ. Τζάμπα είναι. Μπείτε εκεί. Κλικ, κλικ. Και μην κοιτάξτε τίποτα. Δώστε το κλικ. Εσύ ξέρω ότι θα το κάνω εγώ μετά. Μην στεναχωριέστε. Ωραία. Πάμε στο Γερμανό. Το όνομά του, Στέργιο. Ρέντε.
Κάλεντ Νάρεϊ. Άλλο Γερμανό, ρε Στρίκη. Στο 50-50, ρε φίλε, σε άφησα. Και τον άλλο μου είπε, ρε φίλε. Τον άλλο. Εντάξει, οκ. Μιλάμε για έναν Γερμανό μαύρο. Εντάξει. Γερμανία γεννήθηκε, Γερμανία έπαιξε, Γερμανός είναι ο άνθρωπος. Απλά τώρα, άμα τον έβλεπε ο Γκέμπελς, θα αισθανόταν κάπως. Χαιρόμαστε που δεν υπάρχει Γκέμπελς και υπάρχει μαύρος Γερμανός. Εννοείται σαν εκπομπή. Εξτρέμ. Πάω και ενδιαφέρεται, είναι αληθινό το ενδιαφέρον. Η Φορτούνα του Τίσσελντορφ δεν θέλει να τον δώσει. Ο παίκτης είναι με τον ΠΑΟΚ. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμη. Ο ΠΑΟΚ προφανώς του εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια συμβόλαιο και καλύτερα λεφτά και μια προοπτική ευρωπαϊκή. Χρόνια στη Β' Γερμανίας. Πρέπει να έχει συμμετοχή με τη Σλίκα, αν δεν κάνω λάθος, δεν πρόλαβα να δω. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρο. Η εικόνα σου για τη Β' Γερμανίας ποια είναι γενικότερα? Εντάξει. Μια γερμανική επαγγελματική κατηγορία. Δεν είναι η Ιταλανδίας. Όχι. Σαβαλέω, εντάξει. Όχι. Β' Γερμανίας, καλές ομάδες. Εντάξει. Το Αμβούργο έπαιξε στα ίσα τη Χέρτα, π.χ. που ήταν Bundesliga. Το τρίτο Αμβούργο στη Β' Γερμανίας. Εντάξει, δεν πέρασε, αλλά έπαιξε στα ίσα. Εντάξει, ιστορικές ομάδες τώρα. Η Βέρντερ έπαιζε, δηλαδή. Σάλκε. Δεν είναι τέλος πάντων τυχαίο. Καλό επίπεδο, καλή οργάνωση. Και σε σύγκριση και με άλλους και με Ιταλούς και με Ισπανούς και μεγάλους. Ναι, η Β' Γερμανίας γενικά από τις Β', αν εξαιρέσει την Champions που είναι πιο top από όλες. Εντάξει, και σε κούτα division είναι ωραία κατηγορία. Αλλά αυτές οι τρεις ξεχωρίζουν. Zweite Liga, σε κούτα division και Champions. Οι άλλες όλες είναι σε ένα επίπεδο χαμηλό. Πολύ χαμηλότερο τέλος πάντων από την πρώτη κατηγορία. Και σε μεγάλη ομάδα έπαιζε, εντάξει. Δηλαδή και η Φορτούνα του Ντίσσελντορφ και το Αμβούργο. Ιστορικά γερμανικά μπραντ. Εντάξει, δεν είναι... Και αυτός έχει περάσει όπως ο Ρέντε από τη δεύτερη ομάδα της Ντόρτμουντ τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Προφανώς δεν είναι για την Ντόρτμουντ. Υπάρχει αυτή η σύμπτωση. Ναι. Το ξεπέταγμα σε νούμερα το έκανε φέτος. Τα εντυπωσιακά νούμερα, τα 8 γκολ και τα 15 assist είναι φετινά επιτεύγματα, όπου είναι εντυπωσιακό το ότι έχει παίξει αρκετές φορές ως δεξιμπακ. Όλος παραδόξος. Και στη φετινή σεζόν. Παίρνουμε λοιπόν το Φουτσίνι Next Generation. Αυτό μας λες τώρα, Δημήτρη. Τι να σου πω. 6 μάτς ως δεξιμπακ. Τι αρκετά, 36 έπαιξε. Τι δεν είναι. Έχει πολλά, παίζει, πολλά φορ... τέτοια. Τι δεν παίζει. Πολλά τέτοια. Τι παίζει. Φορ... Α δούμε. Και 90 λεπτά. Σύστημα, ρε. Μην με βάζεις τώρα πάλι να ψάχνω. Περίμενε μετά εδώ. Τα βλέπω. Περίμενε. 4-4-2. Έτσι λέει. Σε παιχνίδι που είναι δεξί μπακ ήταν 4-4-2. Δεν είναι διαφορετικός ο σχηματισμός. Είχε κάποιες περιόδους που τον χρησιμοποιούσε εκεί. Και τις έδινε 2-2 τις ασίστ. Ως δεξιμπακ. Ναι. Αλλά δεν θα μείνουμε και από δεξιμπακ, δηλαδή, στη στραβή, άμα τον πάρουμε. Λοιπόν, είχε 15 εσείς στα δεξιμπακ και σαν δεξιμπακ δεν έχει μισή. Για δες το τώρα που τα πιάνεις. Ναι. Εξτρέμ θέλουμε, Δημήτρη. Εντάξει, σου λέω... Η κουβέντα μας είναι η εξής. Είναι παίχτης γραμμής, εντάξει, αυτό καταλαβαίνω εγώ τα χαρακτηριστικά του. Αριστερά παίζει. Δεξιά όλα. Δηλαδή πάνω στο Ζίβκοβιτς. Και σε 4-4-2 ήταν δεξιός χαφ, έτσι. Ναι. Δεν παίζω πάνω 4-4-2 όμως. Ναι. Και ως Winger... Κανονικά σε 4-3-3. Εγώ σε 1-2 γκολ με τον Αμβούργο πάντως που τον είδα έπαιζε και αριστερά. Ναι, για φέτος που το βλέπω είχε αυτά τα... Τώρα τα δεδομένα, έχετε ακούσει ή έχει πολλές έτσι, επιτυχίες μεταγραφικές ελληνική ομάδα από το γερμανικό ποδόσφαιρο, δεν είναι απλό. Έτσι δεν είναι και περίπατος ότι πας και μπορείς να τους συγκινήσεις.
Ναι, ο παίκτης ψημένος είναι, η ομάδα δεν δίνει. Και η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν λέει ούτε τιμή στον ΠΑΟΚ. Για να υπάρχει μια αφετηρία διαπραγμάτευσης. Το θέμα είναι ότι πόσο θα περιμένει ο ΠΑΟΚ και πόσο θα πιέσει και τι μπορεί να κάνει και τι χρόνο έχει. Είναι θεματάκι. Αν και μιλάμε για δεξιό εξτρέμ, εντάξει, μπορεί να περιμένει λίγο παραπάνω από ότι αριστερό. Θες να τον υπολογίζουν για αριστερά, δεν ξέρω. Αυτή την πληροφορία δεν την έχω για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Αλλά λέτε, λέτε να υπάρξει έστω και ένας που να πει, ρώτησε ο Μπότο τον Μαλεζά για τον παίκτη, επειδή έπαιξε και ο Μαλεζά στη Φορτούνα. Αν το, το σχόλιο μια συνδρομή στο ΠΑΟΚ 4 όταν θα γίνει συνδρομητικό. Στο αδερφό θα το κάνει το σχόλιο αυτό. Λοιπόν, και μια και λέμε για δεξί εξτρέμ, τα περαστικά μας στο Δημήτρη Λιμιό πραγματικά η λέξη ατυχία είναι ελάχιστη, δεν είναι απίστευτο που συνέβη αυτό. Και στο timing και στο τέλος της σεζόν και δεν είναι, δεν ξέρω. Ήταν κρίμα πολύ. Σε εκπληκτική κατάσταση. Σε εκπληκτική. Υπομονή. Ένα χρόνο τώρα στην κολονία, από θεραπεία και μετά μια προσπάθεια να ξαναβρεθεί στο ίδιο επίπεδο και να συνεχίσει την καριέρα του. Τι έκανε. Υπομονή. Λοιπόν, δεν φαίνεται ότι αυτές τις 2-3 ημέρες θα έχουμε μεταγραφή, ανακοίνωση. Ποτέ μιλες ποτέ, αλλά δεν φαίνεται να είναι κοντά κάπου ο ΠΑΟΚ. Λογικά θα πέσει η δουλειά την επόμενη εβδομάδα. Και είναι σε προτεραιότητα θέματα του τερματοφύλακα, φυσικά, για τον οποίο περιμένουμε εξέλιξη μεσοβδόμαδα, του Κρέσπο, αυτό το δύσκολο ζήτημα. Σβάμπ, ναι, και του Ρέντε. Με τον Κρέσπο να κοντράρετε, νομίζω, να κοντράρετε τα νούμερα, στα οποία υπάρχει απόσταση. Με το συνέστημα όπου και ο Λουτσέσκου θα κάνει την προσπάθειά του. Γιατί είναι παιδί του, είναι, εντάξει, έχει μια ιδιαίτερη επαφή. Λεφτά περισσότερα δεν έχει βρει. Χρόνο συμβολέου έχει βρει περισσότερο. Εντάξει. Δεν τα λέμε όλα. Άρα είναι και λεφτά περισσότερα. Αν το καλοσκεφτείς. Δεν ξέρουμε τι θα επικρατήσει. Εγώ πάντα πίστευα και πάντα πιστεύω ότι θα μείνει στο τέλος. Το βλέπω και πιο συναισθηματικά, το βλέπω και ως συνήθεια. Το βλέπω τώρα, άμα το έχει πάρει τόσο επαγγελματικά, τόσο το συμφέρον, τόσο τα χαμένα των προηγούμενων ετών και δεν ξέρω. Θα δούμε. Στο κάτω-κάτω σου λέει, ας γίνω και εγώ μια φορά, σκληρός διαπραγματευτής. Τώρα τι θα κερδίσει στο τέλος. Δικό του θέμα. Απλά αν φύγει, βεβαίως ο ΠΑΟΚ αλλάζει πάρα πολύ στην άμυνα. Θα είναι αρκετές οι αλλαγές. Και θα πρέπει να βρει και γρήγορα άλλο παίχτη. Λοιπόν. Όχι Λαχείο. Ναι. Πάμε στα μηνύματα. Στόχος φέτος να κάνουμε sold out στα διαρκείας. Γράφει ο πρώτος φίλος. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Θέλουμε κουμπί και το Σάββατο. Ναι, ρε. Το last dance της Τούμπας θέλω να είναι φιέστα, γράφει ένας φίλος που το πάει μακριά. Είμαι κάτοχος διαρκείας 16 χρόνια. Κάθε χρόνο έχουμε τις φθηνότερες τιμές μακράν του Δευτέρου. Μακράν, γράφει ο φίλος. Πρέπει τώρα να βάλουμε πλάτη με κριτήριο και το συνέστημα ότι θα είναι η τελευταία χρονιά στο ναό. Καλησπέρα από τα Ιωάννινα. Όπως λέει και ο αδερφός, last dance στο θρηλυκό μας γήπεδο, το ναό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καλησπέρα από Ρόδο. Τι θα γίνει για την εκπομπή της Δευτέρας. Και κανέναν Έλληνα, ρε παιδιά. Φίλος για τις μεταγραφές. Τι γίνεται με Σιαμπάνη. Να μην ξεχνάμε τη Σκευωρία. Το θέμα έχει κλείσει, φίλε. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο που να εμπλέκει σε ό,τι συνέβη τότε, αν συνέβη κάτι, ομάδα με τον Σιαμπάνη και πολύ περισσότερο τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα από Γερμανία. Ήταν και ο Πρέλεβιτς και ο Γιαννούλης σήμερα μαζί με τον
Μητσοτάκη. Ήταν στο Ποσειδόνιο, νομίζω, και στις Μπασχέδες πάλι που ξαναπήγαν. Ναός που χτίστηκε από τους παππούδες μας που ήταν όλοι πρόσφυγες και οι παρατημένοι, οι ξεχασμένοι, τα υπολείμματα της πόλης εισαγωγικά, όλα αυτά, όλη διαρκείας. Στέργιο, μήμα σας με τους εκβιασμούς της εργοδοσίας. Στέργιο, πόλεμο στα αφεντικά. Καλύτερα από... Τι? Πάνω... Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, Σταύρο. Το έχεις ακούσει? Παλιότερα. Μετά χάλασε η κασέτα, Στέργιο. Από Άνω Ηλίσια, μεγάλη παρακαταθήκη στην ομάδα το γήπεδο όταν γίνει να είμαστε καλά να το προλάβουμε. Το ασπρόμαυρο προλεταριάτο είναι με Στέργιο. Καθίστε καλά. Παιδιά, να παραμείνετε προσγειωμένοι, να μην ξεχνάτε από πού ξεκινήσατε. Χόντρε το παιχνίδι. Τι όπου ξεκινήσαμε, από το μέτρο που ξεκινήσαμε και μας το φιάνευαν κάθε 4 δευτερόλεπτα. Ξεχνιέται αυτό. Είχε Ρουφιάνου Σταύρο. Ποιος θα μας δώσει πρώτος. Ε? Είχε Ρουφιάνου Σταύρο, είχε Ρουφιάνου εκεί. Ναι, Στέργιο, απίστευτο. 14 χρόνια ήμουν εκεί, Ρουφιάνου, εγώ δεν αντιλήφθηκα. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση αυτό που λες. Δεν, μπράβο, μάλιστα. Δέκατου μήνα, παιδιά, πλησιάζει η έναρξη. Οι καλές μεταγραφές πότε θα γίνουν? Οι καλές μεταγραφές. Να το βάλουμε στις καλές απόψεις αυτό, σελίδα. Οι μεταγραφές πρέπει να είναι καλές. Ε, τέλος. Αυτό. Όλες οι μεταγραφές καλές είναι, αδερφέ. Είναι καλές ή για την ομάδα που πληρώθηκε, ή για την ομάδα που τον πήρε, ή για τον παίκτη που τα πήρε. Ωραία. Ή για τον αντίπαλο αυτού που τον πήρε. Για κάποιον είναι καλές πάντως. Εντάξει. Πριν συνεχίσει, Δημήτρη, τα σχόλια. Όσοι έχετε καλή μνήμη, να μας βοηθήσετε και εμάς, καλούς Γερμανούς που έπαιξαν στην Ελλάδα. Σε όλες τις ομάδες, γιατί εμείς δεν είχαμε, μόνο τον Τρίμπχολτ είχαμε. Καλός Γερμανός δεν υπάρχει, παιδιά. Ένας μου γράφει φίλος. Ο καλύτερος ήταν, λέει, ο Φέρστερ. Υπάρχει, υπάρχει, αλλά δεν έρχονται. Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα ότι είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Ναι, δεν έρχονται τώρα, εντάξει, τι να λέμε. Θυμάμαι ένα ξανθό στο Παναθηναϊκό, θυμάμαι το όνομά τώρα. Ένας χαφτ ήτανε. Μπακ. Γερμανός, ξανθός, στο Παναθηναϊκό. Γιατί έρχονται καλοί Άγγλοι. Άγγλοι και Γερμανοί μένουν... Τσουμπάκο. Τσουμπάκο, με φίλε. Ε, καλά, εντάξει. Επστάιν. Καλώς. Ε. Τι θέλεις εσύ, Δημήτρη, το Κλόζε θέλεις. Δεν θα έρθει. Έναν ηγέτη, ένα πρωταγωνιστή. Το Κλόζ. Ας βρούμε ένα Γερμανό που έχει συμμετοχή στην Bundesliga. Που να έχει έρθει. Πολύ Πορτογάλοι, πολύ ακόμα και Ισπανοί. Είχε παίξει η Γερμανία πολλά χρόνια, αλλά ήταν ο Σουηδός. Ναι. Πέρσι ο Λιβάλης είχε παίξει η Γερμανία. Σωστά. Ωχ, κουράστηκα. Πρέπει να σκέφτω να πράζουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλα μηνύματα, γιατί στην εκπομπή είπαμε εμείς κάναμε το λάθος. Πού είμαστε ρε εσείς? Λοιπόν, μηνύματα για τον Πρωθυπουργό. Μάρκος Μίνχ του Παναθηναϊκού. Κανονίστε Θεσσαλονίκη τι δήμαρχο θα βγάλετε. Ρωτήστε τους αεξίδες τι τράβηξαν με τον Σιριζέο δήμαρχο τόσα χρόνια. Θεσσαλονίκη δεν βγάζει κομματικό δήμαρχο, αδερφέ, μην μπερδεύεις. Ξέχωρα τι κάνουν μετά. Οκ, okay, με το γήπεδο οι μεταγραφές γιατί σταμάτησαν, γράφει ο φίλος. Γιατί... Αν τις κάνουμε όλες και τις τελειώσουμε 20 Ιουνίου, μετά θα λέμε τον Ιούλιο γιατί δεν κάνουμε μεταγραφές. Έτσι είναι, Σταύρο. 5 Αυγούστου τι θα γίνει, θα πάρουμε κανένα παίκτη και τέτοια. Θα έχουμε ξεχάσει ότι πήραμε 9 παίκτες. Εντάξει. Για το πότε βγαίνουν τα διαρκείας, όχι. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Για το αυτονόητο, χωρίς να ρωτήσω κανέναν, ξέρω ότι περιμένουν την τιμωρία του κυπέλου. Και μετά θα βγουν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να φας 4 αγωνιστικές, το ίδιο 2 και το ίδιο καμία.
Αν θα είναι ποδοσφαιρικό το γήπεδο του ΠΑΟΚ, δηλαδή αν θα είναι κοντά οι κερκίδες. Πιθανότατα θα πάρουν και μια απόσταση, μην φτάνει η χλέπα, γιατί δεν είμαστε και εύκολοι. Μην πετύχει ο Άννας Βερούλης της χλέπας εμφανιστεί ξαφνικά και γίνει ο υπόπτης από πάνω μέχρι κάτω. Να έχουμε μια αποστασούλα, 12-13 μέτρα αυτά. Την όχι περίοδο κατασκευής του γηπέδου θα πάμε σε οικονομική πολιτική παρόμοια με τη ΣΑΕΚ, γράφει ένας φίλος, ρωτάει. Δεν ξέρω αν έκανε οικονομική πολιτική η ΑΕΚ, παιδιά, και τι έκανε. Προφανώς ο εξορθολογισμός των συμβολέων και η πιο πρακτική απόκτηση παικτών που έχουν μια υπεραξία ή παραγωγική ηλικία που δεν θα είναι άμεσα φύρα, δεν είναι και κάποια κακή στόχευση για τον γκρουπ. Εκτός από εκεί πέρα, άμα είναι να κόψει τα συμβόλαια του ενός εκατομμυρίου και του 1,5 για 30 διάχρονους, ξέρω εγώ, είναι μια απόφαση της ηγεσίας που δεν βρίσκει κάποιο ουσιαστικό νόημα σε αυτό. Οκ, εντάξει. Αλλά προφανώς και δεν θέλει η ηγεσία να βάζει 30 εκατομμύρια το χρόνο, όταν έχει να βάλει 100 τόσα για το γήπεδο. Αυτή η ιστορία με τον Καθατζόγλιο, να δούμε πώς θα πάει, να δούμε τι εμπόδια. Θα δούμε εμπόδια εκεί, αυτό είναι σίγουρο. Να δούμε πώς θα είναι και ο λαός, γιατί πάμε το κακό στο χειρότερο, οικονομικά, γράφει άλλος φίλος. Λοιπόν, αν θέλουν πάλι πιστοποιητικά, δεν υπάρχει περίπτωση, γράφει για την επόμενη χρονιά και τα εισιτήρια. Μην το γλυκένεις, Σταύρο, απαράδεκτη φέτος, με βασική ευθύνη και το συνδέσμο που έκαναν αποχή από το γήπεδο και από τα διαρκείας, γράφει φίλος. Γιατί πρέπει να το κατηγορηθούμε, ρε παιδιά, πάω και είμαστε, είτε σύνδεσμοι είτε ξεσύνδεσμοι, είσαι 8ος εισιτήρια. 8ος ή 5. Το θέμα της τούμπας, της θύρας 4, ήταν σε ένα διάστημα στην αρχή, εντάξει. Γεια σας από Άρτα, ποιοι θα είναι τρεις αρχηγοί. Η σύμπραξη της Σάλτας της Σάλτας και της Σάλτας. Δεν είναι Σάλτα, γνωστή. Σάλτα. Σάλτα και. Δεν ξέρουμε το ρόστερ, για να δούμε ποιος είναι ο αρχηγός. Πάλι για το Φορτούνι. Πάρ' την παιχτάρα του ΠΑΟΚ. Αυτά είναι. Δώσε 2 εκατομμύρια. Κάνε τη ρελάνση. Παιδιά, δεν θέλω να είμαι προκατελημένος, αλλά ο Ράφα Σουάρες, πού είναι καλύτερος από το Σίντλε, κατά τη γνώμη σας? Πετυχαίνει συμπαίκτη. 8 φορές το κατάφερε φέτος. Με την Κιμαράες. Ο Σίντλε σε καμιά 2.500 προσπάθειες δεν πέτυχε συμπαίκτη. Είχε assist. Είχε. Τρεις πρέπει να είχε, 2-3 αυτές. Αν μας δει ο Κουαλιάτα ανώτερος του Βιτάλ, θα είμαι ικανοποιημένος. Βιτάλ ήταν ο μεγαλύτερος προβληματισμός του Γιωβάνοβιτς. Δεν μπόρεσε να τον βάλει ποτέ στο πλάνο. Ποτέ. Το βίντεο που ανέβασε το Repress δείχνει ξεκάθαρο ότι με ένα απλό φορ μπροστά του θα έχει 20 assist. Σημειώνει ένας φίλος. Έδειξε αυτό το βίντεο του Repress. Εσύ το βλέπεις τώρα που κάνεις καβλάντα. Δεν είναι το ίδιο. Ναι, κάνει μια υπόθεση. Ναι. Εκτιμώ πως τα φορ μας κάηκαν φέτος λόγω κακών δεκαριών. Δεν εντάξει. Ότι ο κεφαλός μου κάει και λόγω των συντερφών μας όμως, φίλε, να ξέρεις. Δηλαδή, αυτά που έχει κάνει ο Άκμουν φέτος, δηλαδή, άμα κάτσω και ασχοληθώ με ένα βίντεο τα καλύτερα και βρω 30 φάσεις που έχει κάνει το ακριβώς ανάποδο από αυτό που έπρεπε, θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Αλλά άστο καλύτερα. Τώρα τον αγαπάμε, έχουμε πάλι αντάπλη με τον Άκμουν, άστο. Πω την αλήθεια, δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Ολιβέρα από τον τραυματισμό του. Ανησυχώ για φέτος για τους φορ. Τον δούμε, παιδιά. Που ρωτάς για τον Κάλε την Άρη και πόσο κοντά είναι ο ΠΑΟΚ, άκουσες τα δεδομένα. Γιατί και εδώ, όπως και με τον άλλο Γερμανό, η επαφή ξεκινάει με τον παίκτη και η προσπάθεια και θα δούμε τι θα καταφέρουμε με τις ομάδες. Από αυτούς που έχουν κλείσει, για ποιον είστε πιο θετικοί? Από αυτούς που έχουν κλείσει. Εντάξει, προφανώς μεγαλύτερη συγκρουκιά βγάζει ο Ράφα Σουάρες, που είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Κουαλιάτα έχει ωραία στοιχεία. Τι άλλο κλείσαμε.
Σταύρο, ήταν σήμερα δυνατή εκπομπή με το πώς προέρχονται τραυματισμοί. Μιλάει για το ραδιόφωνο και το μεσημεριανό σου του Ευπρίμο. Η κουβέντα που κάναμε σε κάποια φάση μας λέει ότι οι Αφρικανοί γενικότερα έχουν κακή υγιεινή στα δόντια, κάτι που επηρεάζει γενικότερα και, την, και το σώμα τους. Με τον κατούρι αυτή. Όχι ότι δεν τα πλένουν, δεν τα βουρτζίζουν. Έχουν θέμα. Λοιπόν, αν έχουμε πληροφορίες αν ο Λουτσέσκου θα παίξει το ίδιο σύστημα με πέρυσι, φίλε, δεν αλλάζει. Δεν τίποτα, ρε. Αν πάει ένας ο Αλκαπόνε με πιστόλι στον μπάγκο και του πει παίξει 4-4-2. Εντάξει, έχει παίξει 4-4-2 βέβαια, δύο φορές έχει παίξει. Αλλά αν του πει παίξει 3-5-2, δεν θα το κάνει. Ο Χολέμπας, παράδειγμα παίχτη που από Β' Γερμανία στα 26 του έκανε καλή καριέρα σε Ολυμπιακό και Πρέμιερ. Σωστό. Εντάξει. Ξέρεις ποιος τον είχε φέρει αυτό στον Ολυμπιακό? Όχι. Ο Λίνεν. Ο Λίνεν, ναι. Γράφει ένας για τον Κρέσπο ποιο συνέστημα να φύγει άμα δεν θέλει. Όλη διαρκείας. Απαγορεύεται να δοθεί δεύτερος χρόνος συμβολέου στον Κρέσπο. Ο Νάσμπεργκ δεν ανακοινώνεται γιατί περιμένουμε τυπικά να λήξει το συμβόλαιό του με τη Βαλερέγκα. Αυτό γίνεται Ιούλιο. Δεν μπορεί να φτάσει ο Πάπ εκεί τον Ιούλιο. Δηλαδή, Δημήτρη, αν δεν τα βρουν με Κρέσπο, λες να μην έχουν κάτι έτοιμο? Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Το θέμα είναι ότι αντί του Κρέσπο, αν ο Πάπ ψάχνει άλλον αντί του Κρέσπο, πρέπει να πάρει παίχτη πιο ύψηλο επίπεδο. Αυτό το θέμα. Με πολύ περισσότερα λεφτά. Πιο δοκιμασμένο. Δηλαδή το Κρέσπο εκμεταλλεύεσαι το γεγονός ότι είναι 35 στα 36 και με 300.000 θα τον κλείσεις. Παίκτη στο επίπεδο του Κρέσπο στα 28 θα τον πληρώσεις 700 στάρικα. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Αν θα πάρουμε κανέναν Έλληνα, γιατί θα έχουμε θέμα με τις δηλώσεις στην Ευρώπη. Δεν θα έχει θέμα με τις δηλώσεις στην Ευρώπη. Έχει ο ΠΑΟΚ 8 Έλληνες. Εντάξει. Αλλά είναι άλλοι οι λόγοι που... Το θέμα δεν είναι ότι έχει 8 Έλληνες. Προφανώς και έχει. Το θέμα είναι ότι θα έχει παραπάνω από 18 ξένους, αν συνεχίσει έτσι. Δεν λέμε ότι δεν θα κάνει λίστα ο ΠΑΟΚ, αλλά αν έχει 23 ξένους... Θα έχει. 24, ξέρω εγώ πόσο θα έχει. Αυτό είναι το θέμα, όχι Έλληνες. Θα κάνουμε ένα έντυπο στην ΤΕΦΑ και θα πούμε δεν είναι ξένοι αυτοί. Είναι όλοι οι αρχαίοι Έλληνες. Ωραία. Το DNA είναι ελληνικό όλο του πλανήτη, άρα δεν μπορείς εσύ, φίλε, στην UEFA να είναι ξένη. Είναι δική μας που τους είδαμε πίσω, είναι Έλληνες. Έτσι θα πεις. Θα βγάλεις μια φωτογραφία, μια κεραλυφή του Βελόπουλου και θα κλείσεις το θέμα. Τι γίνεται με Κεϊτά Μπαλντέ, δύσκολα τα πράγματα. Αργότερα στο καλοκαίρι και αν αλλάξει η αρχική απόφαση για τις ηλικίες και τα συμβόλαια, τα συμβόλαια βασικά. Μάρκους Μίνχ. Γράφουν αρκετοί για τους παίχτες που λέγαμε από τη Γερμανία. Φλίψεν, Σταύρο. Ο Φλίψεν. Γερμανός ή Αυστριακός ήταν αυτός? Γερμανός. Τι λες, ναι. Φλίψεν. Ναι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά και με τα μηνύματα. Το παν είναι η δίκηση να ξεκαθαρίσει τους οπαδούς το πλάνο και ότι θα χρειαστεί χρόνος και στήριξη στην ομάδα μέχρι να είναι έτοιμη να χτυπήσει πρωτάθλημα. Ο κόσμος θα στηρίξει την προσπάθεια. Μπορώ να πω κάτι. Βγαίνει και ανακοινώνει ένα πλάνο η διοίκηση, το οποίο είναι ορθολογικό, τέλειο. Και ξεκινάμε με τρία κλαρίνα. Ποιο πλάνο και ποιο άλλο πλάνο και ποιο άσετο, εντάξει. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει ο φίλος, αλλά όλα τα πλάνα κρίνονται και τα αποτελέσματα, παιδιά. Και σε ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ το άμεσο αποτέλεσμα είναι και υποχρεωτικό. Γιατί οι στόχοι θα τεθούν και στα αποδυτήρια. Και στα αποδυτήρια πρέπει να στείλεις σωστά μηνύματα, έτσι πιστεύουν, και να τους έχεις πάντα στην τσίτα να πιέζονται για το κάτι παραπάνω. Σωστό αυτό που λέει ο Κουμπάρος. Αυτά. Και για να κλείσουμε την εκπομπή, στέλνω σου έχω ετοιμάσει μια γραφή άρα, φίλε. Σταθερό υπολογιστή, ταχύτητες, σπτική είναι. Και θέα στη θάλασσα να έχει ή στη Νέα Τούμπα, τα προβλήματα είναι άλλα αντικειμενικά. Δεν υπάρχει κανένα. Πάρκινγκ από πάνω, πάρκινγκ για να παρκάρεις. Εντάξει.
Σου και λέω, εκπομπή Δευτέρα. Σκένα στη γειτονιά μου. Άμα πληρώνω το πάρκινγκ. Αν πληρώνω πάρκινγκ. Στη γειτονιά μου. Όχι. Τελειώσαμε. Στη Σέρνια το κάνω. Η επιστροφή μου είναι το θέμα. Τι πώς κατεβαίνεις. Εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, Σταύρο και Δημήτρη, αν βρούμε πάρκινγκ πρέπει να μην το αμάξει κανένα 20ήμερο. Δηλαδή βρίσκεις πάρκινγκ, όπα. Κατάλαβε. Τι αλόγια σου λέει να του βρίσκεις σπίτι. Όχι, όχι. Στις δουλειές σου πώς πας. Με αυτοκίνητο. Ποιανού. Το δικό μου. Τι θέλει να μας πουλάς τώρα δηλαδή. Λέει, το δεν απασχολεί τον κόσμο. Θα το λύσουμε στην προετοιμασία. Ποιο ρε, ποια προετοιμασία. Ήδη θα έχεις 10 μέρες στο γραφείο. Όταν θα πάμε προετοιμασία. Φιλάκια πολλά σε όλους παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τρίτη πάλι. 9.30. ΠΑΟΚ 24. Το επόμενο βήμα. Το ΠΑΟΚ 24 εξυγχρονίζεται και κοιτάει μπροστά. Η εικόνα στην υπηρεσία της καθημερινής ενημέρωσης. Κάθε βράδυ όλο το team του ΠΑΟΚ 24 μαζί σας μέσα από ένα ξεχωριστό διαδικτυακό πρόγραμμα. Το ζητήσατε και γίνεται πράξη. Web TV καθημερινά μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Σχόλια, αναλύσεις, απόψεις, όλες οι ειδήσεις με τους συντελεστές του ΠΑΟΚ 24 στις οθόνες σας. Η ενημέρωση και επικοινωνία στο διαδίκτυο αποκτά άλλη διάσταση.